Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Ανδρέας Ρομπέρτος. Κύριε Παφίλη, έχω ένα έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο καταθέτω, της 28 Ιουλίου 2010, δηλαδή χθεσινό, σύμφωνα με το οποίο έγινε έλεγχος στη συγκεκριμένη επιχείρηση, που απασχολεί, από ό,τι ενημερώνομαι, 3.500 περίπου εργαζόμενους, και η έρευνα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καταλήγει στα εξής συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, ο διευθυντής προσωπικού της επιχείρησης διαβεβαιώνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κύριε Πρόεδρε, ότι μέχρι αύριο Παρασκευή θα έχουν εξοπληθεί όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό το καταθέτω ως θετικό. Και ενδεχομένως, κύριε Παφίλη, η ερώτησή σας κινητοποίησε τα πράγματα σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Γιατί το γεγονός ότι ο έλεγχος είναι χθεσινός και το έγγραφο είναι χθεσινός σημαίνει ότι κάτι κινήθηκε εξαιτίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και αυτό είναι καλό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κατά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου διευθυντή προσωπικού έχει καταβληθεί το επίδομα άδειας στους εργαζόμενους, στους μισούς ολόκληρο ήδη, και στους μισούς θα πάει σε δύο δόσεις, Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Εάν, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά τα οποία υπόσχεται η επιχείρηση δεν γίνουν πράξη, ο νόμος μας δίνει την εξής δυνατότητα. Πρώτα απ' όλα να επιβάλλουμε πρόστιμο. Μου έχει δοθεί και σε προηγούμενες επίκαιρες ερωτήσεις ευκαιρία να αναφέρω το ύψος των προστήμων. Είναι σοβαρό. Δηλαδή, μιλάμε για πρόστιμα των 30, των 40.000 ευρώ, των 50.000 ευρώ. Αυτά τα πρόστιμα, μετά το νόμο 3846 του 2010, που είχα την τιμή εγώ να παρουσιάσω στο Κοινοβούλιο, αυτά τα πρόστιμα καταβάλλονται πια, κύριε Πρόεδρε, κατά το 100% του ποσού τους. Διότι παλιά τι συνέβαινε. Κατέβαλαν οι επιχειρήσεις το 20% και μετά προσέφευγαν στα διοικητικά δικαστήρια. Η διαδικασία των διοικητικών δικαστηρίων κρατούσε 2, 3, 4 χρόνια. Μετά τη λήξη αυτής της μεγάλης χρονικής περίοδου, οι εταιρείες είτε δεν υπήρχαν, είτε ακόμη και αν υπήρχαν, οι ποινές που επέβαλαν τα δικαστήρια ήταν μηδαμινές ή σε ορισμένες περιπτώσεις αθώνονταν. Τώρα, και σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος που ισχύουν όλα τα προηγούμενα, και σε ό,τι αφορά το διοικητικό μέρος που έχει να κάνει με χρήματα, κάτι που καίει τις επιχειρήσεις, ειδικά όταν έχουν προβλήματα, έχει αλλάξει η διαδικασία. Πρώτα πληρώνεις και μετά διεκδικείς. Άρα και ως επιχείρηση είσαι και επισπεύδουσα. Γιατί άμα έχεις πληρώσει, θες να πάρεις τα λεφτά σου πίσω, στην περίπτωση που κερδίσεις τη δίκη. Ενώ όπως ίσχυαν τα πράγματα, γινόταν ακριβώς το αντίθετο. Οι εταιρείες ήταν καθυστερούσες και όχι επισπεύδουσες. Άρα λοιπόν, κύριε Παφίλη, εάν δεν τηρηθούν όσα υποσχέθηκε η εταιρεία, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα επιβάλλει δύο ειδών κυρώσεις. Η μία κύρωση θα είναι η κύρωση του προστίμου, που είναι κάτι που καίει τις επιχειρήσεις, και έναντι της επιβολής του προστίμου, τώρα πια που η συγκεκριμένη εταιρεία είναι στο στόχαστρο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, έναντι αυτού του κινδύνου προτιμούν πολλές φορές να πληρώνουν. Το δεύτερο μέτρο που έχει στα χέρια του το ΣΕΠΕ είναι να κάνει μήνυση, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνει λοιπόν και αυτό το έργο του, θα ασκήσει και αυτή την αρμοδιότητα. Άλλο τι δεν έχει να κάνει. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με την προστασία των εργαζομένων, εάν η επιχείρηση απολύσει κάποιους από αυτούς, έτσι, για τα οποία θα σας μιλήσω στη δευτερολογία μου.